Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για τη σειρά 3 μίλια. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω τι θα συμβεί στα επόμενα επεισόδια από το 19 έως το 20. Πριν όμως σας πω θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να κάνετε την εγγραφή στο κανάλι μου είναι δωρεάν, να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα, να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που θα ανέβαζω καινούριο βίντεο. Επισόδιο 19, 6 δεκάτου. Ο Τίμος διαπιστώνει ότι κάποιο έχει παραβιάσει τον τραπεζικό του λογαριασμό και έχει αφαιρέσει όλα του τα χρήματα μαζί με τα χρήματα του Μιχάλη. Ο Γεράσιμος νιώθει μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση της Κάτιας. Ο Μιχάλης και η Φωτεινή τη βοηθούν να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που επιβάλλει η υγεία της. Η Δέσποινα μαθαίνει ότι η Ελένη σχεδιάζει να διακόψει την εγκυμοσύνη της και αποφασίζει να κάνει αυτό που η ίδια θεωρεί σωστό. Η Φωτεινή προσπαθεί να μιλήσει στην Ελένη, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η Βασιλική παίρνει μια μεγάλη απόφαση, η οποία θα αλλάξει για πάντα τη σχέση με τον αδερφό της. Ο Λευτέρης με τον Στέφανο, τον Ευθύμη, τον Λάμπη και τον Νικόλα, κανονίζουν να επισκεφτούν τον Ισάκη που ανακάλυψαν, διασταυρώνοντας τα στοιχεία. Εκεί ελπίζουν να βρουν απαντήσεις για όσα έχουν συμβεί, καθώς και αποδείξεις για την ενοχή του τίμου. Η συζήτησή της καταγράφεται κατά λάθο στον τηλεφωνητή της κλειός και εκείνη την ακούει και ταράζεται έντονα. Επισόδιο 20, 7 δεκάτου. Η Δέσποινα αποκαλύπτει στην Ελένη ότι έχει ενημερώσει το Μιχάλη σχετικά με την εγκυμοσύνη της. Εκείνη παθαίνει μία επιπλοκή και καταλήγει με έντονους πόνους στην κλινική. Η Κλειό μαθαίνει ότι υπάρχουν στοιχεία που ενοχοποιούν τον πατέρα της και το συνδέουν ακόμα και με την απαγωγή του Στέφανου. Ο Λευτέρη, ο Λάμπη, ο Ευθύνη και ο Στέφανο φτάνουν με το σκάφο του Νικόλα στο απόμερο νησί που έχουν ανακαλύψει και βρίσκουν το μέρος όπου κρατούσαν εκμάλωτο το Στέφανο. Στο ίδιο σημείο λειτουργούσε και το παράνομο καζίνο όπου ο Μιχάλη έπαιζε και έχασε μια ολόκληρη περιουσία. Κατεβαίνουν στο υπόγειο και εκεί βρίσκουν στο χώρο κράτη πεταμένο έναν αναπτήρα με χαραγμένα τα αρχικά του τίμου. Με βάση αυτό το στοιχείο, ο Λευτέρη τηλεφωνεί στο αστυνομικό τμήμα τη Δρακονίσου και ζητάει ένταλμα σύλληψης για τον Δήμαρχο. Ο Τίμο βρίσκεται στην κλινική και οι αστυνομικοί αναγκάζονται να πάνε εκεί και να τον συλλάβουν. Αυτά φίλοι μου θα συμβούν στα επεισόδια 19 και 20 στη σειρά 3 μίλια. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!